Όλος ευθυμιδίως ο ΑΔΜΙΕ το Ιανουάριο του 2024 γνωστοποίησε ότι έχει έτοιμη τη ΜΠΕ προκειμένου η γραμμή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα να διέθει από όλο το μήκος του Αποκόρωνα και μάλιστα στη ρίζα της Μαδάρας. Είμαι εξειδοτημένο να μιλάω για το Δήμο Αποκόρωνα. Άμεσα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκόρωνα αντέδρασε και γιατί αγνοήθηκε η παρουσία του, διότι αγνοήθηκαν οι όποιες θέσεις του. Και στη συνέχεια ξεκίνησε ένας αγώνας μαζί με την κοινωνία του Αποκόρωνα να αποδείξουμε το νόμιμο, το ηθικό, το δίκαιο. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως συνεδριάζει με πρώτο θέμα τη γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα, 101,3 χιλιόμετρα. Και έχουν κληθεί όλοι οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια Χανίων, Αποκορώνου, Ρεθύμνης, Μελοποτάμου, Μαλεβιζίου. Έχουμε και εμείς έρθει από τα Σφακιά. Κάνουμε το δικό μας αγώνα ενάντια στους ανεμογεννήτριες που θέλουν να μπουν στην περιοχή μας. Στηρίζουμε το σημερινό αγώνα των κατοίκων του Αποκόρωνα, που δεν είναι μόνο το Αποκόρωνα, είναι ολόκληρη της Κρήτης. Ένας αγώνας ο οποίος γίνεται απέναντι σε αυτά τα βιομηχανικού τύπου καλώδια τεράστιου ύψους και πυλώνες 33 μέτρων που θέλουν να μπουν, οι οποίοι θα κάνουν το νησί μας εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, θα παράξουν ενέργεια πολλαπλάσια από αυτή και θα διοχετεύουν από αυτή που χρειάζεται το νησί. Θα μας μπλέξουν σε μια σειρά από γεωπολιτικά σχέδια τα οποία με Κύπρο και Ισραήλ εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση σαν νησί. Θέλουν αυτή τη στιγμή να μας εκβιάσουν, να μας βάλουν υπέρ για ένα καλώδιο με τεράστιες επιπτώσεις για το περιβάλλον, με αποψηλώσεις δασών, αποψηλώσεις δέντρων, με μια σειρά από πολλές, όπως έχει πει και ο Ιατρικός Σύλλογος, επιπτώσεις και για την υγεία, με μια σειρά από διαρκείς μεθοδεύσεις για να γίνει το καλώδιο υπέργειο αντί για υπόγειο, που ακόμα και το υπόγειο καλώδιο εμείς δεν το θέλουμε, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι η πρώτη προϋπόθεση για να περάσουν σε όλη την Κρήτη ανεμογεννήτριες βιομηχανικού τύπου, τις οποίες και εμείς έχουμε καταδικάσει πολλαπλώς σε κινητοποίησεις που έχουμε κάνει. Παλεύουμε για ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά παλεύουμε πρώτα απ' όλα για το περιβάλλον και για τους κατοίκους. Οι οποίοι θα διασχίσουν την περιοχή του ημιορεινού Αποκόρωνα, όποιοι ξέρουν, θα περάσουν από την ρίζα των Λευκών Ωραίων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από θέμα περιβαλλοντικής καταστροφής του τόπου, την αλλαγή στη χρήση γης και φυσικά την αλλαγή στην τοπική οικονομία, καθώς θα επηρεάσει κτηνοτροφικές δραστηριότητες, θα επηρεάσει μελισσοκόμους, θα επηρεάσει τις ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αρχίσουν να αναπτύσσονται μέσα από περιπατητικές διαδρομές και φυσικά το μοναδικό περιβάλλον του Αποκόρωνα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που θα πάρουν την απόφαση σήμερα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά την εκφρασμένη άποψη και αντίθεση των αποκορωνιωτών, του Ρεθύμνου, των Σφακίων, να το λάβουν καλά υπόψη και να πάρουν την απόφαση αυτή που πρέπει.